Μια μακρά νύχτα με ένταση και αγωνία, αλλά χωρίς ξεκάθαρο αποτέλεσμα για τον Αμερικανό πρόεδρο ή τον αντίπαλό του. Αρχικά η πλάστιγκα έγειρε υπέρ του Τραμπ, αφού οι πολίτες που επέλεξαν τη φυσική παρουσία στις κάλπες του έδωσαν προβάδισμα στις πολιτείες κλειδιά. Ακόμα μεγαλύτερη όθηση του έδωσε η επικράτηση στις πολιτείες του Τέξας και της Φλόριντα. Οι ψηφοφόροι του άρχισαν να γιορτάζουν. Αισθάνομαι τόσο καλά, είμαστε ενθουσιασμένοι. Αγαπάμε αυτή τη χώρα και τον Τραμπ 2020. Θα κερδίσει τις εκλογές αυτές. Η επικράτηση του Τζο Μπάιντεν στην Αριζόνα έδωσε ελπίδες στους υποστηρικτές του, που όμως περίμεναν νίκες και αλλού. Είμαι εντάξει με μια σκληρή μάχη. Η δοκιμασία της υπομονής είναι αυτό που πρέπει να μάθει ο Αμερικανικός λαός. Νομίζω ότι για να πάρουμε τα σωστά νούμερα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Ο Τζο Μπάιντεν χρειάζεται τώρα να ανεβάσει τα ποσοστά του στις πολιτείες κλειδιά, όπου η καταμέτρηση προβλέπεται να διαρκέσει αρκετά. Το επιτελείο του υποψηφίου των Δημοκρατικών προσδοκά πολύ σημαντικά ωφέλη από τις επιστολικές ψήφους, όμως δεν αποκλείεται το τελικό αποτέλεσμα να κριθεί από πολύ μικρό αριθμό ψήφων.